Γεια σας και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Όλο Ζωντανό και ακριβώς πάνω στα Χριστούγεννα ή τέλος πάντων σχεδόν πάνω στα Χριστούγεννα και όπως είχα πει και χθες, σήμερα πολύτιμη καλεσμένη της εκπομπής. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να σε χαρακτηρίσω. Πολύτιμη είναι νομίζω ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ και το εννοώ πραγματικά. Είναι φυσικά Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ελένη, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Σε βλέπω λίγο έτσι, όχι λαχανιασμένη, κουρασμένη. Είναι παραστάσεις αυτές τις μέρες. Είσαι σε ένα πανικό, τρέχεις δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ένα εξόδεμα ενέργειας. Αλήθεια είναι αυτή, γιατί έχουμε ξεκινήσει το προηγούμενο Σάββατο. Έχουμε ακόμη το άγχος της παράστασης. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Με έναν τρόπο ξεχωριστό. Πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολύ καλή μουσική και εξαιρετικοί τραγουδιστές που προσπαθούμε να δούμε το τραγούδι πολύ ανοιχτά. Μιλάμε φυσικά για τη Σφεντόνα, έτσι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ναι. Όπου είσαστε μαζί με τον Δημήτρη τον Μπάση. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι είναι μια απίστευτη αφίσα αυτή που έχω δει στον δρόμο. Πάρα πολύ ωραία. Σε χάρισε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κώστας Λιβαδάς. Δημήτρης Ιφαντής, η Mod Plagal, που είναι ένα γκρουπ, οι περισσότεροι θα το ξέρουν και για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι ένα γκρουπ το οποίο είναι βασισμένο στη δημοτική παράδοση, αλλά ο τρόπος που εκφράζουν αυτή τη μουσική είναι έκπληξη, είναι ένας τρόπος πολύ διαφορετικός και νομίζω ότι αφορά επιτέλους και τους νέους. Φυσικά, παιδιά, εννοείται ότι και στη σημερινή εκπομπή τα τηλέφωνά μας είναι πάρα πολύ γνωστά. Φυσικά, είναι τα 6665-669, 6665-669. Τηλεφωνείτε, κάνετε ερωτήσεις για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής μπαίνετε στην κλήρωση για όλα αυτά τα CDs που έχουμε κάτω εδώ στο πάτωμα, αλλά και δεξιά και αριστερά. 20 CDs του ολοκένουργιου άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Αλλάζει κάθε που βραδιάζει. Τηλεφωνήστε τώρα και πάμε γρήγορα για το επόμενο βίντεο κλιπ μας. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, παρέα φυσικά με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ στο OK παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ελένη, πιάνουμε έτσι διακριτικά στον ορίζοντα μία διαφορετική μουσική πρόταση με το νέο άλμπουμ. Μία ενδεχομένως έτσι μουσική στροφή. Μ' αρέσει το διακριτικά. Το πιάνουμε έτσι κάπως διακριτικά, για πες μου. Το πιάσαμε είναι από τα καλύτερα προσωπική φυσικά αυτή άποψη. Τραγούδια που άκουσα εγώ μέσα στη χρονιά αυτή. Και πιστεύω ότι θα μείνει σαφέστατα κλασικό τις επόμενες χρονιές. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το χορταίνω να το ακούω. Και νομίζω ότι γενικώς όλο το άλμπουμ έχει κάποιες τέτοιες μουσικές προτάσεις. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ και 2-3 χρόνια ένιωθα ότι πρέπει μέσα μου να βρω έναν τρόπο διαφορετικό έκφρασης. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχω τραγουδήσει πολλά λαϊκά τραγούδια, είτε σε δεύτερες εκτελέσεις, είτε μέσα από νέους, πολύ νέους δημιουργούς. Μην ξεχνάμε τον Γιώργο Ζήκα, που και το πρώτο τραγούδι του Σοπακιάκου ήταν ένα πολύ ηλεκτρικό κομμάτι. Και μέσα από τον Πορτοκάλογλου και μέσα από τα υπόγεια ρεύματα μέχρι τώρα που κάνουμε θελασσογραφία μαζί. Αισθάνθηκα ότι είχα την ανάγκη να αλλάξω το ηχητικό περιβάλλον δίπλα μου. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να πάω κάπου αλλού, να βρω και άλλους ορίζοντες, να ανοίξω κι εγώ λίγο τη ματιά μου. Σε σχέση με τη μουσική, γιατί αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι ανακεφαλαίωσε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω ένα βήμα μπρος. Με βοήθησε πάρα πολύ η εποχή. Η εποχή εννοείς που ο κόσμος γενικότερα δείχνει να έχει κάπως βγάλει από πάνω του την πιο λαϊκή μουσική. Και όταν λέω λαϊκή, εννοώ τα λαϊκά αυτά που χορεύονται γενικότερα στα διάφορα μαγαζιά, στα λεγόμενα ελληνάδικα που κατά καιρούς τώρα σιγά σιγά τείνουν να εξαφανιστούν. Όχι, εγώ έτσι κι αλλιώς πάντα ήμουν λίγο αρνητική σε σχέση με τη διασκεδαστική μουσική. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η μουσική η οποία αφήνει κάτι πίσω της, που έχει πιο πολύ. Το θέμα το ψάξιμο μέσα από την τέχνη της μουσικής. Η ψυχαγωγία ίσως πιο πολύ μου αρέσει σαν έκφραση. Αλλά όλο αυτό το ψάξιμο και μέσα από τις ζωντανές παραστάσεις και μέσα από την δισκογραφία κάποια στιγμή έφτασε σε ένα το πήγα μέχρι και που ήθελα να το πάω. Πρέπει να κάνω και κάτι άλλο. Για μένα έτσι αυτό πρέπει να κάνουν οι καλλιτέχνες. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει γύρω μου. Αλλά βλέπω ότι η εποχή βοήθησε πάρα πολύ. Αν αυτό το βήμα λέει, γινόταν πριν από 10 χρόνια, θα νομίζω ο κόσμος τρελάθηκα. 10 χρόνια σίγουρα. Και δεν σου κρύβω ότι όταν ένα πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο τραγούδι, όπως είναι το «Πιάσε με», που μάλιστα σου πω και μια ιστορία, είναι αυτό που έχει βγει στο CD, είναι το demo. Το demo έχει βγει. Ναι. Είναι τόσο δηλαδή
ξεχωριστή αυτή η στιγμή. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο. Είναι demo, δηλαδή αυτό το τραγούδι. Γύριζα ένα βράδυ από 13 φεγγάρια. Mm-hmm. Βρήκα το Λιβαδά και τον Αδέου στο σπίτι, γιατί έχουμε ένα στούντιο, home studio στο σπίτι. Studio, ναι. Που ήταν μια περίγραπτη κατάσταση, πολύ χαρούμενη. Μόλις ήταν τελειώσει λοιπόν το demo. Το demo που ήταν δύο loopers. Μάλιστα. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μπήκα μέσα με τη διάθεση αυτή που μεταφέρανε να το πω. Και ενώ είχαμε πει ότι θα βάλουμε και άλλη ορχήστρα από πάνω, αυτή ήταν η προεργασία, mm-hmm. ας πούμε. Τελικά, όχι μόνο δεν βάλανε ούτε ένα όργανο από πάνω, ούτε κι εγώ τόλμησα να το αγγίξω. Σου άρεσε και εσένα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν πήραμε απόφαση να βγάλουμε αυτό ως CD single, δεν σου κρύβω ότι είπα, παιδιά, προερχόμαστε από το «Μην περιμένεις πια», mm-hmm. από το τραγούδι του Χατζηδάκη, το «Είσαι ένα περιστέρι». Μήπως ο κόσμος παρεξηγήσει, γιατί το «Πιάσαμε» είναι ένα πολύ ειδικό, ναι, τελικά κομμάτι μέσα στο δίσκο. Βέβαια, με το «Μην περιμένεις πια» τώρα που μου είπες, είχες κάνει κάποια πάλι διακριτικά βήματα, τουλάχιστον οπτικά. Εγώ είχα δει ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ και πάρα πολύ νεανικό στο «Μην περιμένεις πια», όπως θυμάσαι, ναι, και εσύ. Είχες κάνει έτσι πάλι μία πιο μικρή έτσι στροφή. Μπορεί ο ήχος να μην είχε αλλάξει τόσο, αλλά ήδη είχες κάπως παρουσιαστεί διαφορετικά. Και αυτό ίσως να ήταν και μια φυσική συνέχεια. Αυτό λέω, ναι. Απλά το «Πιάσαμε» ήταν όχι για μένα, όσο για τον κόσμο. Γιατί για μένα η αλλαγή αυτή έχει έρθει πολύ σιγά. Mm-hmm. Για τον κόσμο όμως που έχει αγαπήσει πάρα πολύ την εποχή του ονείρου και τα τραγούδια αυτά που είναι λαϊκά σε διάφορες εκτελέσεις, μπορεί να είπανε «Μα τώρα τι γίνεται». Παρ' όλα αυτά, αυτό πάλι στο ξαναλέω, η εποχή βοήθησε. Όλοι πια οι ακροατές που έτσι και αλλιώς μικραίνουν και η ηλικία, δηλαδή η αναζήτηση ταιριάζει περισσότερο στους νέους. Είναι mm-hmm. αυτοί που αγοράζουν τους δίσκους. Σαφώς. Περισσότερο. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα αυτιά τους πολύ ανοιχτά σε οτιδήποτε και ακομπλεξάριστα ανοιχτά απέναντι στη μουσική. Πώς ήταν η γενικότερη αντιδράση του κοινού από τους φανατικούς σου, από αυτούς των μεγαλύτερων, τέλος πάντων, θα το πω έτσι, ξέρω εγώ, ηλικιών, τι αντιδράσεις πήρες? Γιατί σαφώς οι νεαρότερες ηλικίες, ξέρω πολύ καλά ότι είναι εξετρελαμένες με το τραγούδι αυτό. Ναι. Όλοι μου λένε, Τσαλιγοπούλου, πιάσαμε, οπωσδήποτε το θεωρούν σούπερ χι και τα αγαπάνε πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό, ακόμη και για αυτούς τους ανθρώπους που δεν συμφώνησαν με αυτό το ηχόχρωμα ή με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό, δηλαδή μου είπαν ότι. Τελικά είναι καλό όσο το ακούμε, τόσο πιο πολύ μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά με αυτό το κομμάτι. Ειδικά το ακούς την πρώτη φορά, σου βγάζει κάτι, τουλάχιστον έτσι έβγαλε σε μένα, σας στίζεις κάπως ακούγοντάς το και με δεύτερη και τρίτη το ερωτεύεσαι. Νομίζω πως αυτό συμβαίνει με το «Πιάσαμε». Αυτό, και νομίζω ότι τέτοια τραγούδια δεν έχω τραγουδήσει πάρα πολλά. Δηλαδή τόσο που να έχουμε βρει τη στιγμή και τη χημεία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ελάχιστα τραγούδια που έχω πει. Δηλαδή έχω πει το «Να μ' αγαπάς» του Γιώργου Ανδρέου, που ήταν και ένα από τα πρώτα του τραγούδια. Mm-hmm. Του Γιώργου και, από τα, και βέβαια και εμένα με βρήκε στην αρχή της πορείας μου. Αλλά ο υπόλοιπος δίσκος έχει σαφώς, όχι μόνο ως νήξη, αλλά ως θέση, ένα διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα, ένα διαφορετικό περιβάλλον. Εγώ όμως μέσα σε αυτό παραμένω η τραγουδίστρια με το λαϊκό αίσθημα. Mm-hmm. Αυτό είναι που με αφορά. Πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να μεταφέρουμε μέσα στο τραγούδι. Την αλήθεια. Να αυτός που ακούει τα τραγούδια να ψήνεται. Να ψήνεται. Μ' άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Φύγαμε τώρα επόμενο βίντεο κλιπ. Ελένη Τσαλιγοπούλη, επιστροφή σε λίγο. Έλα, πάρε μου τη λύπη. Γεια, Άλεξ. Και πάλι εδώ, στον αέρα του Ολοζώντανου. Okay. Εδώ κοντά στα Χριστούγεννα. Έχουν έρθει φυσικά και πολλές ερωτήσεις, αλλά τα Χριστούγεννα έχουν φυσικά και αυτή τη δική τους γοητεία. Θέλω να πεις γενικότερα, αυτή η γιορτή, τι σου δίνει? Σου δίνει ενέργεια, σε γεμίζει με κάτι? Πώς νιώθεις? Είναι μια πολύ ξεχωριστή γιορτή, ναι, σαφώς. Λυπάμαι που δεν είμαι παιδί. Μέσα μας όμως όλοι δεν κρύβουμε ένα παιδί. Ναι, αλλά μόνο τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Σήμερα λίγο αυτό το χιονόβροχο κάτι μου θύμισε από Χριστούγεννα. Δεν έχω καταφέρει να βγω, να πάρω τα δώρα για τους φίλους μου. Mm-hmm. Και όλα αυτά κάπως δείχνουν, μας κάνουν να αισθανόμαστε τις γιορτές των Χριστούγεννων. Τα δώρα, το στολισμένο δέντρο, οι παρέες, οι φίλοι, οι συγγενείς. Καλά, σαφώς. Ναι. Και αυτή έτσι πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ναι. Ελένη, θυμάσαι κάποια Χριστούγεννα πολύ έτσι σημαντικά, κάτι που έχει έτσι πολύ έτσι χαραχτεί έντονα στη μνήμη σου, ακόμα και από τα παιδικά σου χρόνια? Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι. Θυμάμαι μια κούκλα. Μια κούκλα. Ναι, μια κούκλα. Την οποία την είχε κάνει δώρο ποιος? Ένας θείος μου. Ένας θείος, μάλιστα.
Που ήταν ακριβώς έτσι όπως την περίμενα, κάποια πρωτοχρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι μου την έφερε ο Άγιος Βασίλης. Και την είχες αγαπήσει πολύ, την είχες για χρόνια αυτή την κούκλα. Την είχα, ναι, για πάρα πολλά χρόνια αυτή την κούκλα. Και κάθε φορά που την έβλεπα, ναι, αισθανόμουν τα Χριστούγεννα, mm-hmm. τις γιορτές αυτές. Οι φίλοι, τα παιδιά που από το ένα σπίτι στο άλλο, η γειτονιά με τις φωτιές που ανάβαμε στους δρόμους. Υπάρχει αυτό το έθιμο στη Μακεδονία, ότι κάθε γειτονιά ανάβει φωτιές από με μεγάλα κούτσουρα. Αυτό υπάρχει ακόμα το έθιμο. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό δεν το γνώριζα τώρα. Όπου όλοι οι νέοι και μεγάλοι είναι γύρω από τη φωτιά, όπου γίνεται το φοβερό κοτσομπολιό ή ψήνουμε διάφορα φαγητά ή κάποια χαρτιά, κάποια παιχνίδια, μουσικές. Πολύ ωραία μνήμη, πολύ ωραία θυμίση. Με όλο αυτό το πανικό που έχει γίνει με το Millennium, το περιβόητο Millennium και σαν όρο κτλ., τι θέση έχει πάρει εσύ? Όλοι μιλάνε, διαφημίζουν, κάνουν πράγματα, εκδηλώσεις, ταξίδια, πακέτα, προσφορές, δεν ξέρω και εγώ τι, και όλοι είναι άγχος γενικότερα για το τι θα κάνουν τελικά την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου. Εγώ χαίρομαι που ζω αυτή την εποχή, που ζω αυτή την αλλαγή του αιώνα. Πάρα πολύ. Όλη αυτή η εποχή δείχνει, παρόλο που κρύβει, πολλά ακόμη δεν ξέρουμε. Τι ακριβώς θα γίνει μετά. Ακριβώς. Ας μην το σκεφτόμαστε όμως αυτό. Ναι. Ας ζούμε το παρόν καλύτερα, μην έχουμε το άγχος. Νομίζω ότι πρέπει να χαρούμε όλα αυτά που μας έχει δώσει αυτός ο αιώνας ή τουλάχιστον τα τελευταία της δικιάς μας εποχής, τα τελευταία 30 χρόνια. Να χαρούμε και να κρατήσουμε τα πιο συναισθηματικά mm-hmm. πράγματα για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε μια εποχή, σε έναν αιώνα, ο οποίος μπορεί να είναι και δύσκολο. Δεν ξέρουμε. Ναι, μπορεί να είναι δύσκολο, σαφώς. Εσένα πού θα σε βρει το Millennium? Με αλλαγή του χρόνου θα σε βρει στο μαγαζί στη Σφεντόνα, ναι, ή θα σε βρει στο σπίτι σου και μετά θα πας εκεί? Όχι, και να σου πω κάτι, χαίρομαι κιόλα που θα με βρει στη σκηνή. Χαίρεσαι. Ναι. Φαντάζομαι η οικογένεια όλη θα μεταφερθεί εκεί, έτσι. Στα καμαρίνια backstage. Μακάρι, κάπως. Μακάρι. Α, όχι, μακάρι. Στο εύχομαι πραγματικά. Ναι. Στο εύχομαι πραγματικά αυτό. Έχουν έρθει και οι πρώτες ερωτήσεις, πάω πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία ερώτηση. Στάθης Αυγέρης από το Μεταξουργείο. Θέλω να μάθει ποιο κομμάτι ξεχωρίζεις από το νέο σου άλμπουμ. Αν υπάρχει κάποιο το οποίο σημαίνει κάτι παραπάνω για σένα. Υπάρχουν τρία τραγούδια που για μένα είναι πιο ιδιαίτερα mm-hmm. και τα αγαπάω περισσότερο πιο υποκειμενικά. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που είναι το Χελιδόνι, ένα τραγούδι του Μάνου Ξηδούς και το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και του Ισαάκ Σούση που μιλάει για την Ελένη. Μάλιστα. Τι γνώμη έχεις για τον Δημήτρη Μπάση? Θέλει να μάθει ο Άρης Μπαγιώργος. Ο Δημήτρης Μπάσης είναι από τις πιο σημαντικές φωνές που έχουμε. Mm-hmm. Στην εποχή μας ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει την διάθεση να ψαχτεί, να ανήκει στην εποχή του, να κρατήσει τα πολύ ωραία προσόντα που έχει της βυζαντινής μουσικής, γιατί από εκεί προέρχεται ο Δημήτρης Μπάσης, και να αποδείξει ότι ένας τέτοιος τρόπος μπορεί να είναι σημερινός. Βέβαια, εξαρτάται βέβαια από το ρεπερτόριο, mm-hmm. αλλά ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και με ένα ταλέντο απίστευτο. Και έχεις σαφώς πολλά πράγματα να κάνεις στο μέλλον, γιατί είναι τώρα στην ουσία στο ξεκίνημά του. Και του εύχομαι να καταφέρει αυτό που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, mm-hmm. να το καταφέρει, να το αποδείξει. Με τον κινηματογράφο, ποια είναι η σχέση σου, δική μου ερώτηση αυτή, γιατί έχουμε και ένα τρέιλερ στη συνέχεια. Ναι. Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη που τελικά μπορώ και έχω περισσότερο χρόνο, όσο γιατί μπορώ να δω και παραστάσεις κάποιες ταινίες πιο νωρίς. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το κάνω πάρα πολύ συχνά, δηλαδή παρακολουθώ πολλές ταινίες. Είμαι κινηματογραφόφιλη, είμαι και λίγο μυζηλεκτική. Ναι, σίγουρα. Ποια ταινία είδες τελευταία που όμως την παρακολουθείς? Από την τελευταία σεζόν. Είδα αυτή την ταινία του... μιλάει για τις σχέσεις του ζευγαριού. Τον Tom Cruise. Τον Cruise και την Nicole Kidman, το Eyes Wide Shut. Μάθηκε ερμετικά κλειστά. Ναι. Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Πάρα πολύ. Σου άρεσε, έτσι. Ναι. Σαφώς ήταν υπέρ της γυναίκας. Σαφώς πάρα πολύ ειλικρινής για το πώς αντιμετωπίζει τελικά ο άνδρας. Mm-hmm. Τη γυναίκα και τον πριν φεμινισμό και τώρα την απόλυτη ανεξαρτησία της γυναίκας, που τελικά τι είναι οι σχέσεις, τι είναι ο έρωτας, τι είναι ο ερωτισμός. Και τα όλα τα συναισθήματα αυτά που προκαλεί, σαφώς. Πάρα πολύ έξυπνη ταινία. Κινούμενα σχέδια θα έβλεπες ποτέ?
Βλέπεις γενικώς. Βέβαια. Τώρα τα Χριστούγεννα ειδικά γίνεται πανικός. Ναι, 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 μου αρέσουν πάρα και πολύ. Και φυσικά Χριστούγεννα χωρίς Walt Disney δεν γίνονται ποτέ. Κάθε Χριστούγεννα έχουμε μια νέα ταινία. Και η φετινή που είναι ήδη στο κινηματογράφος είναι η ταινία Ταρζάν. Με θέμα φυσικά της πάντων όλα τα ερωτικά κατορθώματα του Ταρζάν. Για να δούμε κι εμείς κάποιες σκηνές, παρακαλώ πολύ, από το τρέιλερ. Το ωραίο μας χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Και πίσω εδώ με Τελίτσα Λιγοπούλα είναι και τα ερωτήσεις που έχω στα χεράκια μου και που δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβω να τις κάνω όλες. Μου άρεσε μία, κάτσε, που είχε να κάνει με πράγματα που θα υιοθετήσεις για το 2000, ναι. Ανδρομάχη Τζιάμο, τρία πράγματα που θα αφήσεις πίσω σου τώρα στην αλλαγή του χρόνου και τρία που θα ήθελες να υιοθετήσεις για την νέα χιλιετία. Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα να υιοθετήσω κανένα δύο σκυλιά ακόμη. Πόσα έχει τώρα δηλαδή, για να καταλάβω. Έχω ήδη τρία. Έχει ήδη τρία, να σου ζήσουν. Ναι. Είναι και μεγάλα, έτσι, ογκώδη και τα λοιπά. Είναι μικρούλια. Ναι, είναι μεγάλα. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Τώρα τι θα ήθελα να. Τα τρία πράγματα κιόλα είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπα και πριν. Θα ήθελα να κρατήσω κάποια πράγματα που με κάνουν να νιώθω άνθρωπο, που με κάνουν να νιώθω πιο δημιουργική, αυτό τη δημιουργία, τη δημιουργικότητα. Αυτό μέχρι τώρα το έχεις αποδείξει πάντως το maximum, έτσι. Και την αγάπη μου για τη μουσική. Χωρίς αυτήν θα είμαι μάλλον κάπως περίεργα. Χωρίς ουσία μπορώ να σου πω κιόλας. Χωρίς τη μουσική κανείς δεν μπορεί να ζήσει, θέλω να πιστεύω. Αν θα ήθελες να συνεργαστείς με κάποιο ξένο καλλιτέχνη, ήθελα να μάθει ο Γιάννης Βλάχος. Με κάποιο ξένο καλλιτέχνη. Και υπάρχει και αντίστοιχη αν σκέφτεσαι συνεργασία μελλοντική με τον Μάριο Φραγκούλη, Προκόπιος Μαθιός από το Περιστέρι, αν το έχεις σκεφτεί. Με τον Μάριο Φραγκούλη έχουμε συνεργαστεί. Για προφανώς θέλει να κάνεις προφανώς μελλοντικά και άλλοι. Μάριο, προφανώς του άρεσε πολύ. Μακάρι. Αλλά οι ξένοι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ. Ας πούμε, μου αρέσουν τώρα τελευταία, ακούω κάποιες, όπως η Λορίν Χιλ, μου αρέσει πάρα πολύ, η Έρικα Μπαντού, πάρα πολύ. Διακρίνει έτσι μια προτίμηση προς τη μαύρη μουσική. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ μια Ιταλίδα τραγουδίστρια που είναι πια μεγάλη τώρα σε ηλικία, είναι η Μίνα. Η Μίνα, το στόμα το πήρες. Που έκανε τώρα και συνεργασία με τον Τσελεντάνο. Ναι. Τι συμβουλή θα έδινες εσύ προσωπικά σε κάποιον ή κάποια που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμά σου, να γίνει τραγουδιστής. Τι συμβουλή. Έρχονται στο μαγαζί, στους χώρους που βρίσκεσαι τέλος πάντων, να σου πούνε ότι θέλουν γενικώς έτσι να γίνουν τραγουδιστές, τραγουδίστες κτλ. Σου έχουν στήσει συμβουλές. Γιατί είναι πολλά τα παιδιά τα οποία. Και πάντα βρίσκομαι σε μια τεράστια αμηχανία. Τι συμβουλή μπορώ να δώσω. Καθένας έχει ένα τελείως διαφορετικό ψυχισμό. Για τον καθένα σημαίνει άλλο πράγμα η μουσική. Πάντως αυτό θέλει να ξέρει να ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις τη μουσική, να νιώθεις ένα με τη μουσική, να μπορείς να λες όχι, να έχεις άποψη, που όλα αυτά όμως θέλουν χρόνο. Δηλαδή και εγώ όταν ξεκίνησα, δεν ξέρω πώς ξεκίνησα, ξεκίνησα μόνο αγαπώντας τη μουσική. Άρα η συμβουλή ακυρώνεται αμέσως, γιατί άμα δεν αγαπάς κάτι δεν ασχολείσαι με αυτό. Σαφώς. Για τον κύριο Κώστα Λιβαδά θα δούμε αμέσως τώρα το βίντεο κλιπ του Δειλά, τι γνώμη έχεις. Βέβαια τώρα δεν μπορείς να είσαι και πολύ αντικειμενική, είναι πίσω από την κάμερα. Οπότε και μας κοιτάζει αυτή τη στιγμή, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω. Με τον Κώστα μας συνδέει καταρχήν μια φιλία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Οι φίλοι που έχω είναι όσο πέραν τα χρόνια τελικά λιγότεροι αντί για περισσότεροι. Μπορεί να φταίει το ότι. Αυτό ξέρεις κάπου δεν είναι κακό, πιστεύω εγώ. Γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα καμιά φορά στις ζωές μας και πραγματικά μας μείνουν κάποιοι άνθρωποι πολύ σημαντικοί που πραγματικά αξίζουν. Αλλά ναι, βέβαια, για μένα παίζει καθοριστικό ρόλο η φιλία. Νιώθω δηλαδή ότι έχω ανάγκη από ανθρώπους που μπορώ να μιλάω ανοιχτά, να μην κρύβομαι, να λέω την αλήθεια, τέλος πάντων. Με τον Κώστα, βέβαια, με συνδέει και κάτι άλλο. Με συνδέει το ότι έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε κοινούς τρόπους που αγαπάμε το τραγούδι. Επίσης αγαπάμε, έχουμε ίσως και κοινή αισθητική για τη μουσική και όχι μόνο. Και βέβαια πιστεύω ότι είναι από τους πολύ νέους ανθρώπους του χώρου που έχει έναν δικό του τρόπο που αντιμετωπίζει τα τραγούδια. Έναν τρόπο που είναι καθαρός. Ιδιαίτερος, ξεχωριστός δηλαδή, και άμεσος.
Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ αν έχει κοκκινήσει ο Κώστας που είναι πίσω έτσι από την κάμερα. Ένα κάτι τη δακρύζει μου φαίνεται αυτή τη στιγμή. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ο Κώστας Λιβαδάς φυσικά είναι απολύτως υπεύθυνος 100% για το ένα από τα ρισουργήματα του άλμπουμ της Ελένης Αλιγοπούλου. Το πιάσαμε παρακαλώ πολύ. Είναι ο απόλυτος συνθέτης μουσική και στίχη. Προς το παρόν βλέπουμε και εμείς τον Κώστα στο Δειλά. Πλάνα είναι αυτά, απίστευτα, Ηλία. Έλα κοντά μας τώρα. Τσουπ, να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στο και με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι ερωτήσεις αυξάνονται, παιδιά. Σταματήστε να τηλεφωνείτε, δεν μπορώ να πω περισσότερες. Θα πω 2-3 ακόμα, γιατί φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μία έκπληξη για μετά. Κάτι πάρα πολύ ειδικό από όλη τη χρονιά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, Φλόρα Κεφαλά από την Πεύκη? Το μαύρο. Το μαύρο, γιατί έτσι το μαύρο? Δεν φαίνεται καθόλου, βέβαια. Καθόλου δεν φαίνεται. Ελένη μου, τι να σου πω, πολύ χρώμα ξέρεις σήμερα. Για να χρωματίζω εγώ με την παρουσία μου. Η πολύ σωστή ατάκα ήταν αυτή, την καταλληλότερη στιγμή. Και άλλη ενδιαφέρουσα πιστεύω ερώτηση, Μαρία Αποστολίδου από το Μαρούσι. Αισθάνεσαι πιο πολύ τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια ή μητέρα? Μη σε μπερδεύουν τα δύο πρώτα, ένα είναι και τα δύο. Ενώ ερμηνεύτρια ή μητέρα? Όχι, ερμηνεύτρια. Περισσότερο νιώθω μητέρα έτσι κι αλλιώς. Είτε τραγουδίστρια, είτε ερμηνεύτρια, είμαι μητέρα. Μάλιστα. Ποιο είναι το ταξίδι που ονειρεύεσαι να κάνεις και που ενδεχομένως δεν έχεις κάνει ακόμα? Αρένα Σταύρο από το Κουκάκι. Θα ήθελα να πάω στην κάτω Ιταλία. Δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω στην Ισπανία. Mm-hmm. Πάντως σε μέρη μεσογειακά, αυτά μου λείπουν. Mm-hmm. Τον ελεύθερο χρόνο σου πώς τον περνάς, Κατερίνα Μπάσκα? Στο σπίτι. Με φίλους. Είσαι σπιτόγατος, Ελένη? Πολύ. Πολύ, έτσι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω κινηματογράφο, μ' αρέσει να πηγαίνω... Μήπως έχεις κάνει και home cinema στο σπίτι, έχεις φτιάξει εκεί ηχιάκια και τέτοια που έχει κάνει πολλοί κόσμος με κανένα DVD. Αν είχα χώρο θα το έκανα, δεν έχω όμως. Έχουμε όμως ένα mini studio, το οποίο είναι και συγκεκριμένο σημείο. Οπότε μην τα θέλουμε όλα. Οπότε δεν τα θέλουμε όλα, σαφέστατα. Αν έχουν κάνει οι θαυμαστές σου ακραία πράγματα και ποιο είναι ένα από αυτά, θέλω να μάθει η Παναγιώτα Τσαφά από τους Αμπελόκηπους. Και να λέμε ακραία, εννοούμε κάτι το οποίο εσένα σε βρήκε έτσι κάπως απροετοίμαστη ενδεχομένως. Αν έγινε κάτι το οποίο θυμάσαι. Όχι, δεν έχω τέτοιους φανατικούς φίλους που να κάνουν ακραία πράγματα για μένα. Είναι όλα τρυφερά και διασκεδαστικά. Τώρα με το πιάσαμε, μη λες μεγάλα λόγια. Περίμενε, θα δείξεις την πορεία. Θα μου το πεις αυτό μελλοντικά. Να σου πω κάτι. Σε κάποιο ραδιόφωνο μου το είπε ένας φίλος μου, μετέφερε ένας φίλος μου. Έβαλε το πιάσαμε και μετά είπε η παραγωγός. Τελικά το τραγούδι έπιασε. Καλό, πολύ καλή ατάκα. Μου την έκλεισες για το τέλος. Έτσι θέλω να τελειώσω. Ακριβώς έτσι, κρίμα. Λοιπόν, μιλώντας για το πιάσαμε, εγώ το καταλαβαίνω καλά αυτό, αλλά μπορεί να το καταλάβεις εσύ. Γιώργος Γούλιος από τον Ημιτό. Ποια είναι η ε.μη στην οποία έχεις αφαιρώσει το τραγούδι? Υπάρχει κάποια τέτοια? Υπάρχει κάτι για μας στο CD που αφαιρώνει το πιάσαμε συγκεκριμένα? Ε.μη. Όχι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την ερώτηση, αγαπητέ Γεώργη, και προχωράω κατευθείαν στον Σταθόπουλο Παναγιώτη από του Ζωγράφου, ο οποίος όπως βλέπεις και εδώ σου λέει είσαι κούκλα, μοναδική και καταπληκτική. Έτσι απλά αυτό θέλει να σου πει. Να είναι καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ντουέτο? Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό ντουέτο που κάνει η Ελένη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο άλμπουμ. Ναι. Έτσι το οποίο πραγματικά έχει αφήσει και αυτό τις καλύτερες εντυπώσεις, συνεργασία με τον Αλκίνο. Τι θα κάνεις μετά τη Σφεντόνα Μούχας Αλέξης από τα Νέα Λιώσια? Το πρόγραμμα αυτό θα ανεβεί και στη Θεσσαλονίκη και ευελπιστούμε να το ταξιδέψουμε και σε κάποιες πόλεις μέσα στο χειμώνα της Ελλάδας και νομίζω θα γίνει και μια καλοκαιρινή περιοδία. Περιοδία μόνη σου ή πάλι με τον Δημήτρη? Με το σχήμα. Το σχήμα το ίδιο, έτσι, ναι, και τον Δημήτρη και τον Κώστα. Μάλιστα. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή έχουμε και τους νικητές, παρακαλώ πολύ, της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Έχουμε φυσικά 20 ονόματα, είναι πάρα πολλά αυτά. Ξεκινάω να το διαβάζω. Με κερδίσανε. Παναγιώτα, σε κερδίσανε, δεν λες τίποτα. Παναγιώτα Τσάφ, Αλέξης Μούχας, Ευαγγελία Μπαλογιάννη, Νικολέτα Δάλιου, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Γιώργος Γούλιος, Στέλλα Μέλου, Μαρία Σύνη, Ευτυχία Κοκκίνη και Δημήτρης Μίχος. Και αυτά ήταν τα 10 πρώτα ονόματα. Έχουμε και άλλα 10 στη συνέχεια. Τι κερδίσανε? Κερδίσανε αυτό ακριβώς το CD που έχω εδώ στο χεράκι μου. Ελένη Τσαλιγοπούλου, αλλάζει κάθε που βραδιάζει αυτή πάρα πολύ ωραία. Και πολύ καλή συσκευασία, έτσι. Ναι. Με το βιβλιαράκι εδώ πέρα και τα λοιπά. Μια χαρά. Και όλους τους στίχους από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, έχουμε και τα άλλα 10 ονόματα τα οποία μπορούμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Τα βλέπουμε αμέσως και είναι η Σταύρος Τζέκος, Κώστας Πλαΐνης, Γιάννης Λιμίτσιος, Βάσο Αϊτζή, Στέλλα Τσακνάκη, Γιώργος Λέγκιος, Αφροδίτη Κλαοδάτου, Ρένα Μπούζιου, Ασημίνα Γιαννάκου και Θεανό Μπουρούνι. Λοιπόν, παιδιά, εσείς οι 20 θα παραλάβετε το CD αυτό
Δώστε μας έτσι λίγες μέρες, Ειρήνη, και χρονιάρες μέρες. Από την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα, κανονικότητα αποβουλής 24 στο Σύνταγμα. Ελένη Σαλιγοπούλου, το έχω εδώ στα χέρια μου. Άντε και 2-3 ακόμα ερωτήσεις για το φινάλε, Ελένη μου. Άντε να μου δώσει έτσι αυτό το δικαίωμα να σου κάνω 2-3 ακόμα. Είπαμε για τη φιλετία, για το ταξίδι μου είπες. Αν θα ήθελες κάποια στιγμή να σταματήσεις να ερμηνεύεις αποκλειστικά τραγούδια και να αρχίσεις να δημιουργείς τραγούδια. Ναι. Νομίζω ότι περισσότερο το έχουν μέσα τους αυτό. Μάνια Κρανίδη Μέτ, συγγνώμη που κάνει την ερώτηση. Θα ήθελα να γράψω μουσική. Γενικώς. Ναι, έχεις σκεφτεί, ενδεχομένως έχεις βάλει κάποιο όριο ότι του χρόνου, π.χ. σε επόμενη δουλειά, δεν ξέρω πότε θα είναι, θα γίνει αυτό. Όχι. Θα ήταν αστείο, όχι αυτό. Δεν το έχεις βάλει. Όποτε σου έρθει έτσι η φλασιά κατευθείαν. Αυτό είναι μετά τελείως. Μάλιστα. Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια θαυμάζεις που θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον, Μαρία Σύνη από το Παλαιό Φάληρο? Πάρα πολλές τραγουδίστριες. Με τη Μελίνα Κανάηδη έχω συνεργαστεί. Mm-hmm. Με την Έλλη Πασπαλά. Πάρα mm-hmm. πολύ. Αναφέρεται συγκεκριμένα, αναφέρει και για την Ελευθερία Βανιτάκη, αν θα ήθελες να κάνεις συνεργασία στο μέλλον. Βεβαίως. Δεν έχετε κάνει μέχρι στιγμής με την Ελευθερία. Όχι, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω από παιδιά θα με συγχωρέσετε, δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελένη. Θέλω να κλείσουμε τώρα έτσι κάπως την εκπομπή. Το πιάσε με περιμένει σαφέστατα όλους εσάς. Ελένη μου, θέλω να μου κάνεις μία ευχή. Για την αλλαγή του αιώνα που είπες και εσύ τώρα συγκεκριμένα, για το περιβόητο Millennium, για τα Χριστούγεννα και για όλους τους μαδιούς που μας βλέπουν αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Δυνατή με υγεία και έρωτα αυτό. Δυνατή με υγεία και έρωτα. Μ' άρεσε ειδικά το τελευταίο πάρα πολύ. Το ήξερα. Τι φωνές κάτι για μένα, δεν κατάλαβα. Για όλους. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πέφτει βίντεο κλιπ, πιάσε με, και τα επόμενα 30 λεπτά εδώ στο Ροζόταν ΟΚ είναι γεμάτα από τα βίντεο κλιπς τα οποία χτύπησαν κόκκινο κατά κόκκινο, όπως είναι ακριβώς εδώ το πλατό του ΟΚ, σε αυτή την εκπομπή για όλο το 1999. Βίντεο κλιπς πολύ αγαπημένα μέχρι τις 6.30. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τύπη που ήσουν σήμερα εδώ. Και θέλω να σου ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να συνεχίσει να είσαι πάντα έτσι μοναδική και να εκπέμπεις αυτό το οποίο εκπέμπεις. Αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι είσαι πολύτιμη, το εννοώ. Πολύτιμη και έθραυστη, μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, πιάσε με, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και φυσικά και πάλι χρόνια πολλά. Yeah.